Η Βρετανία ψάχνει αγωνιωδώς να βρει στην Ανατολική Μεσόγειο τα συντρίμμια ενός αεροσκάφους F-35 του Βασιλικού Ναυτικού, που συνετρίβει σε διεθνή ύδατα, καθώς υπάρχει φόβος ότι η Τουρκία θα επιδιώξει να περισυλλέξει θράψματα του αεροσκάφους, αναφέρουν βρετανικά μίντια. Βρετανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως το Υπουργείο Άμυνας της χώρας κινείται με ταχύς ρυθμούς για την έβρεση του αεροσκάφους. Πλοία από την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Νορβηγία έχουν σπεύσει επίσης την περιοχή για να συνδράμουν στις έρευνες. Ο σκελετός του 100 εκατομμυρίων λιρών μαχητικού θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικά σημαντικό τρόπαιο, αφού θα επέτρεπε σε αντιπάλους να αντιγράψουν τη stealth τεχνολογία του ή να τους δώσει πλεονέκτημα για την ευκολότερη κατάρριψή του, αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Οι Βρετανοί φοβούνται μην βρεθούν τα συντρίμμια του αεροσκάφους από την Τουρκία, μιας και έχει αποπεμφθεί εδώ και καιρό από το πρόγραμμα των F-35 και έχει μείνει με άδεια χέρια, χωρίς μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, για απόκτηση άλλου αρκετά αξιόλογου μαχητικού. Εν τω μεταξύ, τους φόβους του Ηνωμένου Βασιλείου εντείνει το γεγονός πως η Τουρκία προσπαθεί εδώ και καιρό να αναπτύξει το δικό της προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος και κατά συνέπεια θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία των F-35 προς όφελος της δικής της αμυντικής βιομηχανίας. Άγχος φυσικά προκαλεί και το ενδεχόμενο να βρεθεί το αεροσκάφος από τη Ρωσία, που αποτελεί σημαντικό νατοϊκό αντίπαλο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.